εσύ. Και έχουμε ξυπνήσει και δεν ξέρω γιατί. Ενώ επέμενα ότι δεν ξυπνήσουμε σε 7.30. Γεια σου Βαγγελή, καλημέρα. Γεια σου παιδιά. Τι κάνεις? Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Βασίλης μας σήκωσε 7.30 ώρα. Αλήθεια, δεν σας σήκωσα εγώ. Ξεκουράστηκες? Πάρα πολύ. Το καλό με το να πηγαίνεις κάπου με το μετρό είναι ότι πολλές φορές σε βγάζει μάλλον ακριβώς εκεί που πρέπει. Δηλαδή, στο Κολοσσέο. Εντάξει και σιγά. Οι ρωτώντα είναι καλύτεροι. Αυτά και κάτω είναι τα παρασκήνια. Και από πάνω ήταν το στρωμένο. Στην Γιώπη μιλάς. Γεια σου Γιώπη. Γεια σου Γιώπη. Και έρχεσαι στη Ρώμη, στην Ιταλία, να δεις κάτι καινούριο, κάτι πρωτοπόρο, κάτι ρωμαϊκό και βλέπεις την Καμάρα. Ρε φίλε, η δικιά μας είναι καλύτερη. Όντως. Δηλαδή τι παραπάνω έχουν αυτοί. Η δικιά μας είναι πιο ψηλή, τι βλέπουμε από ψηλά τώρα και μας φαίνεται κοντή. Τρίτη μέρα στη Ρώμη και πηγαίνουμε στο γήπεδο. Πηγαίνουμε στο γήπεδο των αγώνων, βρισκόμαστε στο σταθμό να πάρουμε το τρένο. Γεια. Γεια σου Γιώπη. Γεια σου Γιώπη. Βρισκόμαστε στο γήπεδο όπου θα πηγαίναμε για τους αγώνες του Βαγγέλη, αλλά ο Βαγγέλης δεν θα αγωνιστεί. Ήρθαμε να δούμε τους υπόλοιπους. Ήρθαμε να δούμε τους υπόλοιπους γιατί ο Βαγγέλης είναι τραυματίας. Υποστηρίζουμε ομάδα Βαγγέλη. Δραγουλίνο. Απολογισμός των δύο ημερών. Ερώτηση έχει, μου γράψει και την ερώτηση. Δεν πάλεψα. Αλλά η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Και ας γυρίσαμε μόνο με ένα μετάλλιο. Πάμε για τους επόμενους αγώνες, μας ρίξαμε λίγο στη χαλάστρα. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Ναι, αλλά άμα έρθουμε μπορεί να σας κάνουμε χαλάστρα. Στον λόφο του Τζιανίκολο και έχουμε γίνει ρεντίκολο και ψιλοβρέχει. Ψιλοβρέχει.
αλλά πάμε να δούμε τη θεία. Δείτε λίγο τα σύννεφα. Εκεί είναι ο ουρανός που δεν βρέχει και εκεί είναι ο ουρανός που βρέχει. Μπράβο ρε Βασίλη. Βρέχει αρκετά. Θα πεθάνουμε εδώ. Πήραμε ομπρέλες. Για να την παλέψουμε και να κουνηθούμε λίγο. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι στην Ιταλία, Γιουπί. Μάλλον πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Γυρνάμε πίσω σε εσάς, ναι! Πέρασαμε τέλεια για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Γιουπί TV, κάνουμε subscribe, κάνουμε like, κάνουμε share, κάνουμε comment. Και γενικότερα βλέπετε τα βίντεο, γιατί σε εσάς στηριζόμαστε. Λοιπόν, έχουν ανοίξει οι εγγραφές στον ΟΑΕΛ. Έχουν ανοίξει τα τηλεφώνα για, για την πληροφορία. Εσένα, για τον Βασίλη Ραμπατζή. Λοιπόν, έχουν ανοίξει οι εγγραφές για τον ΟΑΕΛ, διαιτήσεις μάλλον, δωρεάν κατασκήνωση για ανέρκους και για χαμηλόμισθους μέχρι 28.000 ευρώ συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Έχετε μεγάλη ευκαιρία, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα γραφεία 231-02-75-660 για να ετοιμάσουμε τα χαρτιά σας και να έρθετε σε κατασκήνωση, δωρεάν κατασκήνωση με τον ΟΕΔ. Εντάξει, από μένα σας αγαπώ, γεια σας και ελπίζω να σας δω το καλοκαίρι όλους εκεί. Γεια σου Γιουπί.